Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε στην εκπομπή Διάλογη ο πρώην δήμαρχος Καλαμάτας Γιώργος Κουτσούλης. Ο κύριος Κουτσούλης ήταν ο πρώτος προσκεκλημένος στην πρεμιέρα του φετινού κύκλου για 20η χρονιά στη συχνότητα της τηλεόρασης Best. Το πολιτικό κόστος δεν παίζει ρόλο μπροστά στο κοινωνικό όφελος. Αυτά ήταν οι πορείες που πορευτήκαμε οι συνεργάτες μου και εγώ. Ο κύριος Κουτσούλης μίλησε για όλα, από τα όσα είχαν γίνει πριν αναλάβει, την κατάσταση που βρήκε, τα όσα επιδίωξε να κάνει και τα όσα έκανε για την πόλη, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα. Αλλά όταν μου προτείνανε για δήμαρχο, δεν με είχαν ρωτήσει. Ναι, δεν λέω. Πώς ήρθε η δημαρχοντία, λοιπόν? Μου είπανε, βλέπω σε εφημερίδες ότι προτάθηκα από τον Σταύρο τον Παίρνο για δήμαρχος. Δεν με είχε ρωτήσει. Χαρακτηριστικές οι αναφορές του για το πώς ασχολήθηκε με τα κοινά, μέχρι και το πώς έγινε δήμαρχος, έως και το γιατί δεν έβαλε ξανά με 55% εκλεγμένος. Γιατί δεν διεκδικήσατε ξανά το Δήμο? Είχα κουραστεί. Με μία τετραετία. Δεν είχα κοιμηθεί ποτέ, το πρώτο χρόνο δε, που είχαμε τα σκουπίδια, δεν είχα κοιμηθεί πάνω από 3 ώρες την ημέρα. Τότε έβγαλα ζάχαρο και πήγε 400. Δεν είχα ποτέ ζάχαρο. Η αγωνία και η ένταση, θεωρώ δε τα χειρότερα χρόνια, από τα χειρότερα χρόνια της ζωής μου, το καιρό που ήμουν δήμαρχος. 4 χρόνια ένταση, δεν ένιωσα ποτέ αφεντικό. Πάντα δούλος να επηγείω τα προβλήματα της πόλης. Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι αναφορές της συζύγου του Γιώργου Κουτσούλη. Πάντα ήταν λίγο δύσκολα, για να πούμε την αλήθεια. Είναι πολύ πληθωρικός, αυθόρμητος. Είναι πολύ δοτικός, προσφέρει πάρα πολλά, νοιάζεται πάρα πολύ για τους άλλους ανθρώπους. Για την οικογένεια λιγότερο βέβαια, στα δεύτερη μοίρα η οικογένεια πάντα. Φανταστείτε, όταν ο μεγάλος μας έπρεπε να ξυριστεί, έρχεται κάποια στιγμή και μου λέει, μάνα, πες μου πώς θα ξυριστώ. Και λέω, βρε παιδάκι μου, ρώτα τον πατέρα σου καλύτερα. Και λέει, μα τον πατέρα μου ρώτησα, αλλά μου είπε να ρωτήσω τη μάνα μου. Πόσο τον αγαπάτε? Από ό,τι φαίνεται πολύ, για να τον ανέχομαι ακόμα 45 χρόνια. Ο Γιώργος Κουτσούλης αναφέρθηκε σε όλα αυτά που έγιναν επί δημαρχοντίας του, με χαρακτηριστικές τις σημειώσεις του για την ομαδική δουλειά που υπήρξε. Οι συνεργάτες μου και εγώ, γιατί ο Δήμος και τα έργα δεν γίνεται από έναν. Αυτά που όταν ακούς ανθρώπους να λένε ότι έκανα, κανείς δεν κάνει μοναχός του. Έχω συνεργάτες που δουλεύουν σε μια ομάδα. Ο Γιώργος Κουτσούλης ήταν άνθρωπος, γιατρός. Εντάξει, και αυτό τα λέει όλα. Η μέρα που πήγα, έκλεισε το ιατρείο, με πήρε εμένα να πάμε να το κλείσουμε. Και έκλαιγε μέσα στο γραφείο του και το ξεχώρισε με το ζόρι. Έκλεινε το γιατρό γιατί ήθελε να βλέπει και τους ανθρώπους. Είχε και κοινωνική επαφή και ανθρώπινη επαφή με τον κόσμο. Ο πρώην δήμαρχος Καλαμάτας στάθηκε σε όλα εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Το κύριο ζήτημα είχε να κάνει με την διαχείριση των απορριμμάτων, τη λύση της Μαραθώλακας, αλλά σίγουρα εκείνο που του πιστώνεται είναι το πέρασμα πλέον σε πλεονασματικό επίπεδο στα οικονομικά του Δήμου. Ζήτησα μια μέρα όταν ήμουν δήμαρχος να βγάλω φωτοτυπίες σε ένα κείμενο και μου λένε δεν έχουμε χαρτί. Δεν είχατε φωτοτυπικό χαρτί? Ναι, γιατί σταματήσανε οι προμηθευτές να μας δίνουν. Το πρώτο καιρό το πήρε ο Νταγιόπλος και εγώ. Και βγήκαμε για Έρανο, πληρώσουμε τους προμηθευτές και τους εμπόρους Καλαμάτας. Να. Ένα μεγάλο χρέος. Σε επαγγελματίες πάνω. Σε επαγγελματίες. Κάναμε, προσπαθήσαμε και γυρίσαμε τη φορολογητία ύλη. Κάναμε οικονομική διαχείριση στενή. Με τήρησε αυτό το οικόπεδο, τήρησε το χτήμα. Τέλος το βρήκαμε, το νοικιάσαμε και το κακό, ξέρεις ποιο είναι, Θέμη? Mm-hmm. Όταν το νοικιάσαμε, το ίδιο βράδυ πήγανε η ομάδα της αντιπολίτευσης, έχω πάει νύχτα και υπέγραψα, να πει μην την υπογράφεις. Ο κύριος Κουτσούλης λοιπόν αναφέρθηκε σε όλα τα μεγάλα έργα που έγιναν επί ημερών του, αλλά και τα όσα ακολούθησαν, με τον Παναγιώτη Νίκα να βάζει πλάκες με το όνομά του στα έργα που είχε δρομολογήσει ο πρώην δήμαρχος. Αντί για να πει ο δήμαρχος, ευχαριστώ που μου άφησε ένα χώρο που δεν είχε τις τραγικές στιγμές που ζήσα εγώ και που να κουμπίσει, έλεγε επιπόλαιο ή προσπαθούσε από την αρχή να αποδομήσει το έργο το δικό μου. Παναγιώτης Νίκας. Αυτό είναι το επίπεδο και αυτή είναι η ηθική του. Ο δρόμος του περιμετρικού στα προσωπική μου νίκη. Αυτό καταχωρείται, νομίζω. Και νιώθω περήφανος και συγκίνηση όταν περνάω το δρόμο αυτό, λέω στο ταξιτζή, πού θα πάμε, από τη λεωφόρο Κουτσούλη, λέω. Και ψάχνω με τη γυναίκα μου τώρα και λέω, τι μια λύση έδωσα. Το θόρυβο που έχω, που δεν μπορώ να κοιμηθώ έξω. Ακριβώς. Λοιπόν, και ο πολυπράγμων δημοσιογράφος δεν ζήτησε ένα συγγνώμη, δεν ζήτησε ένα συγγνώμη, αλλά εγνώση του να δίνει, να συκοφαντεί. Η δική μου πινακίδα, κολλήθηκε η πινακίδα του επόμενου δημάρχου. Αυτό έχει οποίος, πολύ μεγάλη αναφορά να το πούμε. Ο οποίος με τη μέθοδο των εγγενείων καρπόθηκε τα έργα τα δικά μου. Το δρόμο, το μέγαρο χώρο. Το μέγαρο χώρο. Ναι. Ναι. Τη γέφυρα που πήγε πάνω, το περιμετρικό που πήγε να κάνει τα εγγένεια. Σου είπα, η μέθοδος των εγγενείων καρπούται ο κύριος Νίκας τα έργα που είχα ξεκινήσει εγώ. Η συμπεριφορά του
Είδες την πλευρά τη φασικού. Λάβρος ήταν ο Γιώργος Κουτσούλης αναφορικά με την υπόθεση και τους χειρισμούς που υπήρξαν από τον Παναγιώτη Νίκα γύρω από το αντιπλημμυρικό της Καλαμάτας. Και βγαίνει τώρα ο Νίκας και οι άλλοι δικοί του στο Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφίζουν εναντίον του αντιπλημμυρικού έργου. Και πάει στην περιφέρεια και πάει να μιλήσει ο Δήμαρχος. Δεν ξέρω αν θυμάσαι και την εικόνα. Τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Που πήγε εμείς ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Σχεδόν να το απογορεύσουν το λόγο. Και σχεδόν τον διακόπτανε. Ποιος είσαι εσύ ρε που διακόπτει τον Δήμαρχο της Καλαμάτας. Πάνω πρώτα σαν μελέτη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος μελετάει μελέτες. Αυτό είναι η μελέτη. Αυτό γιατί γίνηκε. Για να δημιουργήσουν άλοθη εναντίον του έργου του Μωρέα. Ήταν και πολιτικό μέσα στην όλη. Σαφώς. Αν το συνδυάσεις ότι με αυτό που είχε πει ο κύριος Νίκας στις 26 Οκτωβρίου ότι το είπε το Πολυτεχνείο, ψέμα, δεν είναι το Πολυτεχνείο, ο καθηγητής, που δεν είπε ούτε αυτό ο καθηγητής ότι χρειάζεται έργα, σου είπε, αν κάνεις την επιλογή, χρειάζεται εκείνα. Αν κάνεις εκείνο, χρειάζεται εκείνα. Το πρωταρχικό είναι αν προσφέρει το αντιπλημμυρικό ή δεν προσφέρει. Αν πρέπει να γίνει, όχι. Και αν κάνει όκληση, θα τη φάμε και την όκληση και θα κοιτάξει ο Δήμος να επιβάλλει τη ταχύτερη και τη λιγότερη όκληση στην πόλη του. Χαρακτηριστικές μεταξύ άλλων και οι αναφορές του και στις προτεραιότητες πρέπει να τεθούν στην πόλη. Είναι ίδρυυση. Πρέπει η Καλαμάτα να αρδευτεί και από τον Άγιο Φλόρο. Για να είναι σίγουροι ότι θα γίνει κανένα ατύχημα όπως παραλίγο να γίνει φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, να ανοίξει η Κρήτης. Άρα κομβικό αυτό. Κομβικό να ανοίξει η Κρήτης. Μπορεί να γίνει, έχετε την εμπειρία τώρα, μπορούν να τρέξουν αυτά. Κυρώνεις, δεν ανοίγεις.